Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια υπέροχη μοναδική συνταγή. Θα πάρουμε την κλασική μαμαδίστικη συνταγή των κεφτεδακίων και θα τη βάλουμε μέσα σε ένα ψωμί με τζατζίκι, αγγούρι και ντομάτα. Θα φτιάξουμε το απόλυτο street food φαγητό που πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε κι εσείς πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε μια κλασική παραδοσιακή συνταγή σε κάτι τόσο υπέροχο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή. Και θα κάνω έτσι κάτι που δεν έχετε συνηθίσει να κάνω. Το κρεμμύδι στα κεφτεδάκια που θα φτιάξουμε το βάλουμε ομό, οπότε μην πείτε τίποτα, σας το λέω πριν ξεκινήσει το βίντεο για να μην τα λέτε μετά. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία από τη συγκεκριμένη συνταγή είναι ότι τα κεφτεδάκια που τηγανίζουμε της γιαγιάς, γιατί αυτά θα κάνουμε, τα κεφτεδάκια της γιαγιάς, τα τηγανίζουμε με ομό κρεμμυδάκι για να μυρίζει κρεμμύδι και τα τρώμε αυτομάτως με το που βγουν από το τηγάνι. Δεν τα αφήνουμε ούτε δευτερόλεπτα να περιμένουν. Οπότε το κρεμμύδι οξυδώνει τον κυμά μας σε περίπτωση που αφήσουμε τον κυμά μας παραπάνω ώρα. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή καταναλώνεται απευθείας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα μπολ και ένα τρίφτη. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα τρίψουμε πρώτα απ' όλα το κρεμμυδάκι μας. Εδώ. Και το κρεμμυδάκι μου είναι έτοιμο. Θα τρίψουμε και το ψωμί μας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ξέρω ότι φαίνεται δύσκολο, αλλά τρίβεται. Μην ανησυχείτε. Λίγη ώρα παραπάνω θα πάρει. Πολύ εύκολα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή βάζω ψωμί για τόστ. Γιατί έχει λίγο ζαχαρίτσα και μας αρέσει πάρα πολύ να έχει ζάχαρη. Βγαίνουν πιο γλυκά τα κεφτεδάκια μας. Πολύ ωραία. Μπορείτε να βάλετε και μπαγιάτικο ψωμί βέβαια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά αν έχετε ψωμί για τόστ, ακόμα καλύτερα. Βολεύει. Και το που τρίψουμε και το ψωμάκι μας. Πάμε να αρχίζουμε να προσθέτουμε τα μυρωδικά μας. Κεφτεδάκια χωρίς δυόσμο δεν γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε στην Ελλάδα κεφτεδάκια να μην βάλουμε δυόσμο. Σε όλο τον κόσμο δεν βάζουν δυόσμο, αλλά η κλασική αυτή γεύση που έχουμε στα ελληνικά κεφτεδάκια προέρχεται από το δυόσμο και το κρεμμύδι. Οπότε δεν πρέπει με τίποτα να μην βάλουμε δυόσμο. Σε περίπτωση που δεν έχετε φρέσκο δυόσμο και θέλετε να βάλετε ξερό, μπορείτε. Λες, φίλε Μιχάλη, δεν μπορείτε. Όχι. Μπράβο. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Δυστυχώς. Ο ξερός ο δυόσμος δεν έχει την ίδια γεύση με το φρέσκο, οπότε πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε φρέσκο. Λοιπόν, πιπέρι, αλάτι, και δεν θα το λυπηθείτε το αλάτι, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αλάτι. Στην περίπτωση που δεν βάλουμε αλάτι τώρα, δεν μπορούμε να αλατίσουμε μετά τα κεφτεδάκια μας, οπότε πρέπει να βάλουμε εξ αρχής αλατάκι. Θέλουμε περίπου μία κουταλιά της σούπας κοφτή αλάτι. Οπότε μην το λυπηθείτε και εδώ. Λίγο ρίγανη, δύο αυγά, ένα, δύο. Και μετά τα αυγά μας, ελαιόλαδο. Δύο κουταλιές της σούπας τουλάχιστον ελαιόλαδο θα βάλετε. Το ελαιόλαδο το βάζουμε για το άρωμα, δεν το βάζουμε για τα λιπαρά, γιατί τους αλλιώς θα τηγανίσουμε τα κεφτεδάκια μας. Οπότε χρειαζόμαστε το λαδάκι για να πάρουμε το άρωμα. Και τελευταίο συστατικό βέβαια, ο κυμάς μας. Έχω ωραίο φρέσκο κυμά και εδώ πέρα πρέπει να εξηγήσουμε λίγο 2-3 πράγματα. Επειδή συνηθίζεται πάντα στα κεφτεδάκια να βάζετε μοσχαρίστικο κυμά, επειδή θεωρείται ότι είναι πιο νόστιμος και πιο ποιοτικός από το χοιρινό. Σωστά. Σωστά. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε κεφτεδάκια που απλά έχουμε αλάτι, πιπέρι και παίρνουμε τη γεύση από το μοσχάρι. Σε περίπτωση που βάλουμε δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, αυγά, ψωμί και όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει καμία διαφορά αν βάλουμε χοιρινό ή μοσχαρίστικο. Τη γεύση από το κρέας ουσιαστικά την χάνουμε σε εισαγωγικά. Οπότε για εμένα καλύτερα να βάλετε χοιρινό κυμά σε αυτή τη συνταγή. Είναι πολύ πιο οικονομικό. Και να σου πω την αλήθεια, βγαίνει και πιο νόστιμο με το χοιρινό εφόσον βάλουμε όλα αυτά τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, ρίχνω το κυμά μου μέσα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πιο ωραίο κομμάτι της συνταγής, το πλάσιμο. Θα πλάσετε πάρα πολύ καλά μέχρι που να ανακατευτούν όλα μας τα υλικά και να σφίξει η ζύμη μας και να γίνει ωραία και εύκολη για να την πλάσουμε. Και με το που πλάσουμε καλά το κυμά, σε περίπτωση που έχουμε τη δυνατότητα να αφήσουμε το μείγμα μας στο ψυγείο καλά σκεπασμένο με μεμβράνη για 2-3 ωρίτσες, καλό θα ήτανε. Άμα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, κατευθείαν όπως είναι, αρχίζουμε να πλάθουμε τα κεφτεδάκια. Και όπως βλέπετε, έχουν ένα ταψάκι εδώ πέρα με αλεύρι. Θα ρίξω μέσα τα κεφτεδάκια. Τα κάνετε μικρούλικα για να μπορούμε να τα φάμε εύκολα. Αυτά πρέπει να είναι μπουκίτσες. Μην τα κάνετε κεφτέδες. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια. Θέλουμε 2, 4, 6, 8, περίπου 10 στην κάθε τηγανιά. Δεν θέλουμε ούτε να βάλουμε παραπάνω κεφτεδάκια, ούτε λιγότερα. Γιατί θέλουμε να πέσει η θερμοκρασία από το τηγάνι καθώς ψήνουμε τα κεφτεδάκια και σιγά σιγά να ψηθούν προς τα μέσα. Θέλουμε δυνατή τη φωτιά και με το που ρίξουμε τα κεφτεδάκια πέφτει η θερμοκρασία και προλαβαίνει να ψήσει τα κεφτεδάκια μας μέσα. Τα κεφτεδάκια μέσα ξεγελάνε. Θέλουν τουλάχιστον 3-4 λεπτάκια στο τηγάνι. Οπότε, άμα τα ψήσετε λιγότερο, σημαίνει πως κάτι λάθος κάνατε και θα είναι ουμά μέσα. Άμα τα ψήσετε περισσότερο, πάλι κάτι λάθος κάνατε. Οπότε, δυνατή η φωτιά και πιστέψτε μου ότι άμα ρίξετε 10 κεφτεδάκια μέσα, θα πέσει η θερμοκρασία και σιγά σιγά θα ψηθούν μέσα 100%. Τώρα, με το που πλάσουμε τα 10 κεφτεδάκια, θα πάμε στο αλεύρι, παίρνουμε το κάθε κεφτεδάκι, το ξανακάνουμε λίγο με τα χέρια εδώ. Δεν θέλουμε να έχει πολύ αλεύρι πάνω του και ρίχνουμε μέσα στη φωτιά.
Τώρα, πολύ προσεκτικά, ανακατεύουμε τα κεφτεδάκια μας εδώ. Και όπως σας είπα, θέλουμε να τα δώσουμε χρόνο να ψηθούν 100% μέχρι μέσα. Οπότε σε 3-4 λεπτάκια θα είναι αυτά έτοιμα και θα συνεχίσω με την επόμενη δόση. Οπότε μόλις τελειώσω όλα τα κεφτεδάκια μου, θα σας δείξω πώς ετοιμάζουμε τα σάντουιτς. Και μόλις τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα και είναι τόσο τραγανά και τόσο αφράτα, κοιτάξτε μέσα πόσο υπέροχα που είναι. Τα βλέπετε? Κάνε τα τρως και σκέτα, η αλήθεια είναι. Αλλά εμείς θα τα πάμε στο επόμενο επίπεδο. Συγγνώμη πάρα πολύ, αν πρέπει να το φάω. Ναι. Και με αυτά τα υπέροχα κεφτεδάκια, εμείς θα κάνουμε ολοκληρωμένο γεύμα. Θα κάνουμε σάντουιτς. Πώς? Θα πάρετε τις καπάτες. Θα ρίξετε λίγο λαδάκι. Πρέπει να ζωντανέψουμε το ψωμάκι μας, να του δώσουμε μια υπέροχη φρέσκα υφή. Και έχω βάλει μια σκαριέρα πάνω στη φωτιά, έτσι όπως είναι. Θα ψήσω τη σιαπάτα μου. Δεν θέλουν πολύ ώρα, ίσα να πάρουμε γραμμές από το τηγάνι μας, από το σχαροτήγανο. Και βέβαια μαζί με το λαδάκι καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Και παγιάτικο να ήταν το ψωμάκι μας, με το που κάνουμε αυτή την κίνηση κατευθείαν θα θυμίζει φρέσκο. Και γυρίστε από την άλλη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ψήστε και από την άλλη. Εδώ. Παναγία μου. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το ψηθεί το ψωμάκι μας, κοιτάξτε πώς μαλάκωσε. Έχει γίνει τέλειο. Και έχω υπέροχο τζατζικάκι. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς μπορείτε να κάνετε το δικό σας σπιτικό τζατζίκι, έχουμε βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Απλά πρέπει να πατήσετε το link στο τέλος του βίντεο και θα σας πετάξει κατευθείαν στο πώς μπορείτε να κάνετε το πιο γευστικό τζατζίκι ever. Συνταγή Kitchen Lab. Άκης Πεντρετζίκης. Ακόμα και στο τζατζίκι έχουμε κάνει τη διαφορά. Λοιπόν. Έτσι όπως είναι από πάνω, πάρτε λίγο αγκουράκι. Κόψτε φετούλες. Νομίζω είναι αρκετές. Ντομάτα. Και από πάνω τα κεφτεδάκια μας. 4, μπορώ να βάλω και 5 αν θέλετε. Πριν κλείσουμε τα σάντουιτς, λίγο λαδάκι πάλι φρέσκο από πάνω. Το λαδάκι μας αρέσει σε περίπτωση που δεν το βάζουμε όταν φτιάχνουμε φαγητά στην Ελλάδα, δεν φτιάχνουμε ελληνικό φαγητό. Αυτό που μας χαρακτηρίζει και αυτό που δεν έχουν όλοι οι υπόλοιποι είναι το υπέροχο ελαιόλαδό μας. Και κοιτάξτε εδώ. Πατήστε. Αφήστε να αγκαλιαστούν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις. Όλη αυτή η νοστιμιά που βγάζει η μεσογειακή διατροφή από την ντοματούλα, τα γκουράκι, το ελαιόλαδο. Το θέλουμε. Και έχω ετοιμάσει και πατατούλες. Εδώ. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα μπορούσατε να κάνετε και πρώτα σιγά μου στην κοπέλα σας. Δύο υπέροχα σάντουιτς, οι πατάτες στο κέντρο και ένα δαχτυλίδι κάπου να υπάρχει στο χώρο. Ήταν αρκετό για να σας πει το ναι. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή που όλοι θέλατε να δείτε. Πόσο Άκης θα μπορέσει να φάει όλο αυτό το σάντουιτς με μιας. Θα σας απογοητεύσω γιατί ο Άκης δεν μπορεί να το φάει όλο με μιας. Πρέπει να το κάνει με δόσεις. Αυτό που θέλει να κάνει ο Άκης είναι να κόψει ένα ρο κομμάτι και να φροντίσει να πάρει λίγο απ' όλα. Top. Άμα δεν βάλετε το ελαιόλαδο στο τέλος, θα χάσετε. Άμα δεν βάλετε ό,τι έβαλα εγώ στη συνταγή, πάλι θα χάσετε. Μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να συνοδεύσετε αυτό το υπέροχο sandwich με μια παγωμένη Coca-Cola. Φωτογραφίες, subscribe, σχόλια, τα ξέρετε όλα. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας.